Καλά, καλά, γελάσμα. Να απαντήσω γρήγορα στον Μάρκο. Μάρκο, το να με αποκαλείς ΑΕΠΟ 2 Κατερίνης και να νομίζεις ότι η ζώνη τα... Γενοκτονία! Άκου, άκου, ναι. Όταν εσύ είσαι ο έσπερος στο βόλεϊ, ο τρίτονας στο χάτμπολ, ο Πάουκ 2000... Σωστό! ...με καινούργιο αφημί, εντάξει. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε 4 προέδρους, οι οποίοι είναι μέσα για κακογεγματικές πράξεις και δεν είναι κάτι που λέει ο Ολλανδός, είναι κάτι που έχει αποδεκτεί σε αίθουσα δικαστηρίου, οπότε είναι δεδομένο, και αφορούσε δημόσιο χρήμα, γιατί η τράπεζα άνοιξε Κυριακή, ούτε στον πόλεμο δεν έγινε. Κατάλαβες? Ούτε 10.000 διαρκείας πήγαινε και μοίραζε σε κανένα, σε μένα, ναι. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο πρόβλημα που, που έχει αυτή τη στιγμή ο Πάουξης είναι ότι πλέον δεν μπορεί να πουλήσει τον Πάουξ σε επανάσταση. Ο Πάουξ είναι σύστημα. Πάμε να πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να σου πω λίγο κάτι. Δεύτερη καταγγελία που θέλω να σου κάνω. Καλά ρε κουβάλες, γιατί αφού ξέρεις από αυτό που λέω από προχθές, ποιος ήταν ο λόγος που πήγε ο Παπαθανασάκης στο Μακεδονία, αλλά δεν συναντήσει το Σαββίδη, δεν το λες. Δεν ξέρω εγώ αυτή μόνη. Δεν ξέρω. Δεν πήγε να αγοράσει την προπεροθήκη του Πάου στο μεγάλο του τραπέζι που ο Ιβάνε Πάρο έχει βάλει τους τίτλους του και τον ζήλεψε ο δικός σας και πάει να του αγοράσει. Γιατί δεν το λες αυτό το πράγμα. Εκείνο το παλαιακείο του τραπέζι του Μακεδονία Παλάς που θέλει να το πάρει ο Παπαθανασάκης για το ζήτημα να το πάρει για τον Ιβάνε. Τη Δευτέρα θα μάθεις γιατί πήγε επίσκεψη στον Πυρού για πέρσι ο Παπαθανασάκης. Ναι. Ο Θωμαίδης, ναι. Άκουσε με. Δημοσιογραφάρα. Γνωρίζουμε όλοι που δημοσιογραφάρα. Σε θέμα γιατί να έχει. Μεγάλη απάθεια. Αυτό σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ότι πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνει μια δήλωση ο Πετροτός υπέρ του Ηρακλή. Σαν να το λέμε πιθανό. Είναι κάτι τέτοιο. Αλλά εμένα δεν με πειράζει. Σου ξαναλέω λίγο και πάλι. Ευχαριστώ πάλι εννοείται τον Πάο που τίμησε γενικότερα τη Θεσσαλονίκη. Δεν το συζητάμε, είναι η χαρά του κάθε γραμμένου πλέον. Η ομάδα του κοστίζει 20 χαρτιά με το μεγάλο μέτωπο, με τον Ηρακλάκο και το πώς το λέτε, όπως μου στάρετε το λέτε, με τα 800.000 και 800.000 βαθμούς διαφορά. Να σε καλά! Να σε καλά, λέω. Και ακόμα τους κάνετε αβάτα και τους λύπτε από το έμεικ το βράδυ. Στον επόμενο. Για εσένα το λέω, δεν το λέω για μένα, αυτό το λέω για άλλους. Όχι εσείς, να σε καλά, παρακαλώ. Μάλιστα.